Την κόρη, την κόρη
σαν. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Δώσ' της φούρλα να γυρίσει». Είμαι η Ελεάνα Χατζάκη. Και είμαι η Αγγελική Αγαλιανού. Και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με παραμύθια και τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παραμύθια και τραγούδια που μας μιλούν για μανάδες, πατεράδες, γιους και αδελφάδες. Μιας που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την οικογένεια. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για την αγάπη την αδερφική που δέντρα ξεριζώνει. Και θα περάσουμε σε ένα παραμύθι από την Ήπειρο που θα μας πει η Αγγελική. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν ένα παιδί και μια κοπέλα. Η κοπέλα ήταν φρόνιμη, μα το παιδί ζουρλό και ανάποδο. Ο πατέρας του και η μάνα του στεναχωριούνταν, αλλά είχαν την ελπίδα τους στην αδερφή του. Ήρθε καιρός και πέθανε η μάνα. Ένιωσε και ο βασιλιάς τα τελευταία του και μια μέρα φωνάζει την κοπέλα και της λέει «Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα το μαρτυρήσεις τον αδελφό σου, προτού ειδείς ότι έβαλε μυαλό». «Καλά πατέρα, θα τον έχω όλο ένα στο νου μου». Την επάει τότε και της δείχνει μια κάμαρη γιωμάτη λύρες και φλωριά. Σε λίγο καιρό πεθαίνει και ο βασιλιάς και απόμειναν τα δύο αδέλφια ορφανά. Σαν πέρασε κάμποσος καιρός, λέει μια μέρα η βασιλοπούλα στον αδερφό της, «Έλα να σου δείξω κάτι». Και του ανοίγει το δωμάτιο με τις λύρες και τα φλωριά. «Αυτά μας τ' άφησαν η μάνα μας και ο πατέρας μας». «Κι εγώ θα σε παντρέψω», της λέει ο βασιλιάς, γιατί στο μεταξύ ο αδελφός της είχε γίνει βασιλιάς. «Όχι, όχι», του λέει εκείνη, «να παντρευτείς πρώτα εσύ και άμα ειδώ ότι είσαι καλά, παντρεύομαι κι εγώ». Συμφωνάει ο αδελφός της, βρίσκουν μια κοπέλα από βασιλικό σόι και την επαντρεύεται. Η γυναίκα του όμως ζήλεψε που ο βασιλιάς αγαπούσε την αδελφή του και την άκουγε και την ορμηνευόταν στο κάθε τι. Κι ήθελε με κάθε τρόπο να την εχαλάσει. Μια μέρα λέει στην πιο πιστή της δούλα, «Να πας να βρεις ένα φίδι και να το ρίξεις μέσα στον μπρίκι της αντροαδερφής μου». Πάει η δούλα, πιάνει ένα φίδι και το ρίχνει μέσα στο κύπελο της αδελφής του βασιλιά. Πίνει η βασιλοπούλα νερό και καταπίνει μαζί και το φίδι. Μέρα με τη μέρα το φίδι μεγάλωνε μες στην κοιλιά της, πρίσκεται η κοιλιά. Τη βλέπει η βασίλισσα και πάει και λέει του βασιλιά, «Έλα να είδεις την προκομμένη την αδελφή σου, είναι αγκαστρωμένη». Πάει ο βασιλιάς και τη βρίσκει με φουσκωμένη την κοιλιά. Το πήρε για προσβολή και διατάζει τους δούλους να την επάρουν όξο στην ερημιά, να τη σφάξουν και να του φέρουν και ένα κύπελο αίμα να το πιει. Πιάνουν τη βασιλοπούλα οι δούλοι και την πάνε στην ερημιά, μα δεν τη σφάζουν γιατί τη λυπήθηκαν που ήταν καλή. Την απαρατούν στην ερημιά και από ένα σκυλί που πήγαινε κοντά τους μαζεύουν ένα κύπελο αίμα και το πηγαίνουν στο βασιλιά. Πίνει ο βασιλιάς το αίμα του σκυλιού και θαρούσε πως είναι της αδελφής του. Η βασιλοπούλα περπατάει, περπατάει, βλέπει μια στάνη, πάει στον τζοπάνο και του λέει, «Θέλεις να σου κάνω εγώ τις δουλειές και εσύ να μου δίνεις γάλα και ένα κομμάτι ψωμί να τρώγω?» «Καλά», λέει ο τσοπάνος. Τη βλέπει έτσι με φουσκωμένη την κοιλιά και τη ρωτά, «Τι έχει η κοιλιά σου και είναι έτσι φουσκωμένη?» «Να, μια μέρα έπια νερό και σαν από τότε σε φούσκωσε η κοιλιά μου». «Α, να σου πω εγώ τι έπαθες. Φίδι κατάπιες και δεν το κατάλαβες.
Το πρωί που θα αρμέξω με το γάλα και θα το βάλω με να βράσει, θα σε κρεμάσω ανάποδα πάνω από το καζάνι και θα βγει το φίδι. Το πρωί, αφού άρμεξαν το γάλα, γεμίζει ο τσοπάνος ένα καζάνι, ανάβει φωτιά και το βάνει απάνω να βράσει. Κρεμά και τη βασιλοπούλα από ένα δοκάρι ανάποδα πάνω από το καζάνι και της λέει «Κράτα το στόμα σου ανοιχτό και μη σκιαχτείς και ταραχτείς ώσπου να πέσει το φίδι». Έβραζε το γάλα και μύριζε και έμπαινε η μυρωδιά από το στόμα της βασιλοπούλας ως την κοιλιά. Μύρισε το φίδι και άρχισε να αναδεύεται και να σέρνεται να βγει να πάει στο γάλα. «Κράτα καλά το στόμα σου ανοιχτό», της φώναζε ο τσοπάνος. Σιγά σιγά σύρθηκε το φίδι και πλάτς έπεσε μέσα στο καζάνι. Την εξεκρεμάει ο τσοπάνος, έπεσε η κοιλιά, ξεφούσκωσε. «Αι, ξαλάφρωσα», κάνει η βασιλοπούλα. Σαν ήπιο βασιλιά στο αίμα του σκυλιού και επειδή αγαπούσε πολύ την αδελφή του, έπεσε άρρωστος βαριά και φύτρωσε από την καρδιά του ένας δέντρος. Για να τον κάνουν να λησμονάει τον πόνο του, πάειναν ο κόσμος και του λέγαν παραμύθια. Σε κάμποσες μέρες κατεβαίνει ο τσοπάνος στην πόλη να πουλήσει μαλλιά και τυριά. Σαν γύρισε, τον ρωτάει η βασιλοπούλα «Τι καινούργια από την πόλη?» «Να, αρρώστησε ο βασιλιάς και φύτρωσε από την καρδιά του ένας δέντρος και πάει ο κόσμος και του λένε παραμύθια να τον παρηγορούν». «Μου δίνεις τα ρούχα σου?» του λέει αυτή. «Να σου δώκω τα δικά μου, να πάω να του πω κι εγώ ένα παραμύθι». «Να σου τα δώκω». Φοράει η βασιλοπούλα τα ρούχα του τσοπάνου, βγάνει τα δικά της και βαστάει μονάχα ένα γυλαίκο που το έχει από τον πατέρα της. Άλλο ένα ίδιο είχε και ο βασιλιάς. Κατεβαίνει στην πόλη, φτάνει στο παλάτι. «Θέλω κι εγώ να πω ένα παραμύθι του βασιλιά», λέει. Τη βλέπουν οι δούλοι με τα βλάχικα ρούχα και της λένε «Και τι παραμύθια ξέρεις εσύ στην ερημιά που ζεις?» Και δεν την άφηναν να μπει. Φωνές αυτοί, φωνές κι οι δούλοι, «Αφήστε με, δεν σ' αφήνουμε, αφήστε με, δεν σ' αφήνουμε». Ακούει ο βασιλιάς την κουβέντα και διατάζει να την αφήσουν να μπει. Ανεβαίνει αυτή απάνω, παίρνει ένα σκαμνί και κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του βασιλιά και αρχινά να λέει. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν ένα παιδί και μια κοπέλα. Άρχισε δηλαδή να λέει τη δική τους ιστορία. Σαν ένιωσε ο πατέρας τα τελευταία, του λέει στην κοπέλα «Έλα να σου δείξω κάτι». Και την πάει και της δείχνει μια κάμαρα γεμάτη λύρες και φλωριά. «Μα αν τύχει και δεν λέω ψέματα και αλήθεια μιλάω, να ξεκουμπιστεί ένα κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά». Και κράτς, ξεκουμπίζεται ένα κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά. «Αι, ξαλάφρωσα», λέει ο βασιλιάς. «Πεθαίνει και ο πατέρας», συνεχίζει εκείνη το παραμύθι, «και απόμειναν τα δύο αδέλφια ορφανά». Και έλεγε εκείνη το παραμύθι, τη δική τους ιστορία δηλαδή, και κάθε τόσο σταματούσε και έλεγε «Μ' αν τύχει και δεν λέω ψέματα και αλήθεια μιλάω, να ξεκουμπιστεί κι άλλο κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά». Και κράτς, ξεκουμπίζονταν κι άλλο κλονάρι. «Αι, ξαλάφρωσα», λέει ο βασιλιάς. Η βασίλισσα κατάλαβε ποια ήταν και φώναζε τώρα «Διώξτε τον παλιό βλαχο! Πώς να τον διώξουμε που με το παραμύθι του ξαλαφρώνω? Αφήστε τον να το σκολάσει», έλεγε ο βασιλιάς. Και πίνει ο βασιλιάς το αίμα του σκυλιού. Φτάνει στον πάτο του παραμυθιού η βασιλοπούλα και φύτρωσε από την καρδιά του ένας δέντρος. «Μ' αν τύχει και δεν λέω ψέματα και αλήθεια μιλάω, να ξεκουμπιστεί ο δέντρος του βασιλιά από τη ρίζα». Και κράτς, σοριάζεται ο δέντρος καταΐ. Σηκώνεται ο βασιλιάς από το κρεβάτι
την κοιτάζει καλά. «Εσείς η αδελφή μου», λέει. «Ναι, εγώ είμαι. Να και το γυλαίκο του πατέρα μας». Και δείχνει το γυλαίκο. Την αγκαλιάζει ο βασιλιάς, χαρές, φιλιά. Και έπειτα γυρίζει στους δούλους του και λέει: «Πιάστε τη γυναίκα μου και σύρτε την, αφήστε την εκεί που αφήσατε την αδελφή μου». Παίρνουν οι δούλοι τη γυναίκα του βασιλιά και την απαρατούν στην έρημο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν σε έναν τόπο δύο αδέρφια. Λένε πως τούτα γεννήθηκαν την ίδια ώρα από την κοιλιά της μάνας τους και ήταν αδέλφια διδυμάρικα. Μαζί γεννήθηκαν, μαζί μεγάλωσαν, δίπλα-δίπλα έφτιαξαν τα σπίτια τους. Μαζί ακόμα ζούσαν και δούλευαν αυτά στο χωράφι που τους άφησε ο πατέρας τους σαν έκλεισε τα μάτια του. Ένα βράδυ, τον καιρό που αλώνιζαν τη σοδειά τους, αφού τέλειωσαν από τη δουλειά της μέρας όπως το είχαν συνήθιο, σόριασαν σε δύο στίβες στο στάρι τους. Είπαν ακόμα να κοιμηθούν έξω, κοντά στο αλώνι τους, για να μην τύχει και κλέψει κανένα τον κόπο τους. Μέσα στη νύχτα, ένας από τους δύο αδερφούς ξύπνησε. Ποιος ξέρει από τη ζέστη? Σκέφτηκε και είπε: «Ο αδερφός μου έχει γυναίκα και 4 παιδιά να θρέψει. Έχει σκοτούρες και έγνες και είναι τα έξοδα πολλά. Εγώ πάλι μοναχός μου είμαι και δεν είναι δίκιο να πάρουμε το ίδιο μερτικό από όσα γέννησε ο κόπος μας». Έτσι λοιπόν σηκώθηκε και χωρίς να κάνει φασαρία πήρε 7 μεζούρες από τη δική του στίβα. «Αν του το πω δεν θα θελήσει να τις κρατήσει», μουρμούρισε και τις έβαλε στη στίβα του αδερφού του. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε και η κούραση τους φάλισε για τα καλά τα μάτια. Λίγο αργότερα, ο άλλος αδερφός που κοιμόταν ξύπνησε στη μέση της νύχτας. Κοίταξε τον ουρανό που απλωνόταν από πάνω του και μουρμούρισε: «Εγώ με τη βοήθεια και τη χάρη του Αλλάχ έχω μια καλή γυναίκα και 4 παιδιά που με τιμάνε. Έχω χαρές τη ζωή του σπιτιού μου που ο αδερφός μου δεν θα ζήσει ποτέ. Δεν είναι δίκιο να πάρουμε ίσο μερτικό από τον κόπο μας. Ξέρω τι θα κάνω και δεν θα του πω τίποτα». Γλίστρησε σιγά σιγά και βρέθηκε χωρίς να κάνει φασαρία μπροστά στη στίβα του. Μέτρησε 1, 2, 3, 7 μεζούρες και τις έβαλε στη στίβα του αδερφού του. Ύστερα πήγε ευχαριστημένος να συνεχίσει τον ύπνο του. Το άλλο πρωί, σαν ξημέρωσε, την ώρα που στάθηκαν και οι δυο μπροστά στις στίβες τους, σάστησαν σαν είδαν ο καθένας τους τη δική του στίβα ίση στον πόη με τη στίβα του αλουνού. Γύρισαν, κοιτάχτηκαν στα μάτια και κατάλαβαν. Λένε τώρα πως η αγάπη τους, που δεν κρατούσε κανέναν εγωισμό, άρεσε πολύ στον Αλλάχ και έκανε αυτό το αλώνι να είναι πάντα ευλογημένο. Άστρα είναι στον ουρανό, Μαργαρίτα ρένια μου, και λάμπουν ένα-ένα, και λάμπουν ένα-ένα. Τόσες φορές τα μάτια μου, Μαργαρίτα.
Άιντε καλέ μάνα, αγάπαμε γεμένα. Κούνι καλέ μάνα, το παιδί για μένα. Αναστενάζω από το παραμύθι της Παλαιστίνης για τη σχέση μεταξύ των δύο αδερφών, πάμε σε ένα παραμύθι από την Πελοπόννησο και τη σχέση πατέρα-κόρης, που θα μας πει η Αγγελική. Ήτανε μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς. Κοινός ο βασιλιάς είχε έναν αδελφό μεγαλύτερο, παντρεμένο, και αυτός ο αδελφός του βασιλέα είχε μια θυγατέρα όμορφη σαν άγγελο και έξυπνη και τετραπέρατη. Μια φορά ο διάολος του βάλε στο νου του βασιλιά πως αυτός ο αδελφός του ο μεγαλύτερος γύρευε να τον σκοτώσει για να του πάρει τη βασιλεία. Σαν του μπήκε μια τέτοια κακή ιδέα στο κεφάλι, διατάζει αμέσως τους στρατιώτες του να πάρουνε τον καημένο τον αδελφό του και να τον ρίξουνε σε ένα γουλά σκοτεινώνε και εκεί να μην του δίνουνε μήτε ψωμί μήτε νερό, όσο που να τον αφήσουνε να πεθάνει από την πείνα του. Έτσι είπε, έτσι κάμανε. Τον πήρανε και τον ρίξανε σε μια σκοτεινή φυλακή και δεν έβλεπε μήτε το δάχτυλό του. Η θυγατέρα του αδελφού του βασιλέα, βλέποντας τον πατέρα της να τον εβάνουνε χωρίς αιτία και αφορμή στη φυλακή, κατάλαβε αμέσως πως κάτι κακό θα του κάνει ο βασιλιάς.
και έδωσε από εδώ, έδωσε από εκεί με κάθε τρόπο και έμαθε πως ο βασιλιάς έκαμε απόφαση να αφήσει τον πατέρα της να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Τρέχει λοιπόν αμέσως στο βασιλιά, πέφτει στα πόδια του. «Αφέντη βασιλιά μου, μια χάρη μονάχα σε παρακαλώ να μου κάμεις, να μ' αφήνεις να βλέπω 2 φορές τη μέρα τον πατέρα μου στη φυλακή που τον έβαλες». Ο βασιλιάς ζημία καμία δεν με νεπάθαινε. Της έδωσε λοιπόν αυτή την άδεια, διάταξε όμως τους στρατιώτες του να την εψάχνουνε καλά όταν μπαίνει στη φυλακή, μην τύχει και φέρει ψωμί ή άλλο φαΐ του πατέρα της, και να κάνουνε μια τρούπα στον τοίχο της φυλακής και από εκεί να κουβεντιάζουνε πατέρας και θυγατέρα. Η κορίτσα, βλέποντας ότι κατόρθωσε να γλιτώσει τον πατέρα της από το θάνατο, πάγει αμέσως στο λουτρό. Λούστηκε και κατέβασε γάλα και πάει στον πατέρα της στη φυλακή. Του έβαλε από την τρούπα το βυζί της και του είπε να βυζάξει. Έτσι έκανε κάθε μέρα και ο πατέρας της δεν είχε ανάγκη από άλλο φαΐ. Ο βασιλιάς, τόσον καιρό να μην πεθάνει ο αδελφός του από την πείνα, υποψιάστηκε μην κάνει τίποτε μάγια η ανιψιά του και τον θρέφει. Δίνει λοιπόν διαταγή στους τζαντάρμιδές του να μην αφήνουνε καθόλου την κόρη να μπαίνει να βλέπει τον πατέρα της, μα ό,τι κι αν τους πει. Η κόρη, σαν άκουσε πως ο βασιλιάς εμπόδισε να βλέπει τον πατέρα της, ήρθε τι το θέλεις να σκάσει από την πίκρα της, γιατί έβλεπε πως όλες τις οι μηχανές πηγαίνανε του κάκου, γιατί ο πατέρας της σήμερα αύριο θα πέθαινε από την πείνα του. Κι που πήγαινε έτσι συλλογισμένη στο δρόμο, μην ξέροντας τι να κάνει, ξεβγήκε λίγο από την πόλη και εκεί βλέπει έναν αλμπάνι που πολέμαει να σκίσει μια φοράδα ψόφια. «Γεια σου», του λέει, «τι κάνεις αυτού κουμπάρε?» «Ε, κοκόνα μου, εγώ είμαι ένας φτωχός άνθρωπος και χθες μου ψόφισε τούτη φοράδα μου που ήταν ετοιμόγενη και τυράω να βγάλω από μέσα της το πουλαράκι, να πάρω το τομάρι της και έτσι να βγάλω τουλάχιστον λίγους παράδες να αγοράσω άλλη». «Μα μπορεί να ζήσει πια το πουλάρι?» «Μπα, δεν βλέπεις κείνο εκεί κάτω το πουλαράκι που τρέχει σαν ελάφι?» «Έτσι και εκείνο το έβγαλα. Πάνε τώρα 4 χρόνια από την κοιλιά της μάνας του». Η κορίτσα, σαν έξυπνη που ήταν, να ακούσει ένα τέτοιο πράγμα, κόντεψε να πετάξει από τη χαρά της, γιατί σοφίστηκε μια τέχνη να γλιτώσει τον πατέρα της. Πιάνει το λοιπόν και δίνει 100 φλουριά του αλμπάνι και παίρνει τα λογάκι που το βγάλαν από την κοιλιά της φοράδας, παίρνει και το τομάρι της μάνας του και τα πάει πεσκέσει του βασιλιά, τ' άλογο να καβαλικεύει και το τομάρι για να κοιμάται πάνω σε αυτό ο βασιλιάς. Και του ζήτησε τη χάρη να την αφήνει ακόμη να πηγαίνει να βλέπει τον πατέρα της. Ο βασιλιάς, βλέποντας τα λογάκι όμορφο πολύ, της έδωσε την άδεια. Μια μέρα που ο βασιλιάς ήταν ευγαλμένος στον περίπατο, καβάλα πάνω σε εκείνο το αλογάκι, να σου κείνη κορίτσα παρουσιάζεται στο βασιλιά, πιάνει από τον γκέμι τα λογάκι και λέει του βασιλιά: «Σα γέννητο κι αν κάθεσαι, στη μάνα του κοιμάσαι». Ο βασιλιάς να ακούσει έναν τέτοιο λόγο δεν εμπόρεσε να νιώσει τι θα πει και την παρακάλεσε να του τον εξηγήσει. Εκείνη τότε του λέει: «Θα σου τον λύσω βασιλιά μου το λόγο, άμα μου δώσεις το παιδί μου, τον άντρα της μάνας μου, και άμα μου το δώσεις θα γεννεί πατέρας μου, άμα δεν το δώσεις πάλι παιδί μου θα είναι». Ο βασιλιάς βρέθηκε ακόμη μπερδεμένος και της είπε να του ζητήσει ό,τι χάρη θέλει για να του ξεδιαλύνει το λόγο. Εκείνη τότε το ζήτησε να της ξεφυλακώσει τον πατέρα της, που χωρίς αιτία και αφορμή τον είχε κλεισμένο στη φυλακή τόσον καιρό. Ο βασιλιάς, μην μπορώντας να λύσει το λόγο του, τον έβγαλε από τη φυλακή τον πατέρα της και τότε εκείνη κάθισε το και το ένα προς ένα
και του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Ο βασιλιάς εθαύμασε την εξυπνάδα της και μετάνιωσε γιατί φυλάκωσε τον αδελφό του. Το κατάλαβε πως όσα του είπανε για δάφτον ήταν όλο ψέματα και διαβολές. Έτσι κάτσανε εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα. Μια μάνα που είχε ένα γιο, μα ήταν λολοπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να το αναθρέψει. Και στην ποδιά της το βάλε, πάει να το ρεματίσει. Στράτα που πηγαίνει, μια πέρδικα είναι πάντα, μια πέρδικα της λέει. Μωρή σκύλα, μωρή ανομή, μωρή μαριολεμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω και σε κανές χρυσό υιό, πας να το ρεματίσεις. Μες στην ποδιά της το βάλε, στο σπίτι της πηγαίνει, έβαλε στην κουνιά του το τραγουδά και λέει γε μου σαν γίνεις κυνήγος, σαν γίνεις παλικάρι, σαν ανταμώσεις περδίκα να μην την σκοτώσει. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μητριά σου. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μητριά σου. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μητριά. Και από την κόρη και τον πατέρα και το παραμύθι αυτό από την Πελοπόννησο, πάμε σε ένα παραμύθι από τη Βουλγαρία. Σε μια μάνα και ένα γιο. Το παιδί μιας χήρας συχνά χωνόταν στον αχαιρώνα των γειτόνων του, όπου βρισκόταν η φωλιά μιας κότας. Μια μέρα βρήκε μέσα ένα και μοναδικό αυγό. Το πήρε και έτρεξε στη μητέρα του χαρούμενο. «Μάνα, για δες τι έφερα!» «Καλά έκανες, γιέ μου, όμως δεν μπορείς να φέρεις και την κότα». Ο γιος βγήκε, έκανε ό,τι έκανε και έφερε και την κότα. «Να τη, μητέρα!» «Καλά, καλά έκανες, γιέ μου, δεν μπορείς να φέρεις και τον κόκορα, γιατί κότα χωρίς κόκορα γίνεται, δεν γίνεται». Το αγόρι έφερε και τον κόκορα. «Να τος, μάνα!» «Καλά έκανες, γιέ μου, έτσι θα κάνεις περιουσία εσύ. Τώρα, να είχαμε και ένα γουρουνάκι». Το παλικάρι χάθηκε για μερικές μέρες και αργά ένα βράδυ έφερε ένα γουρουνάκι στο σακί. «Το έφερα, μητέρα, το έφερα». «Καλά έκανες, γιέ μου, μα γιατί δεν έφερες και τη μάνα του για να το ταΐζει». Το αγόρι πάλι έφυγε από την αυλή. Έλειπε όλη τη νύχτα. Το πρωί έφερε και τη μάνα του γουρουνιού. «Να τη, μητέρα!»
«Ω, καλός το γιο μου! Όμως, αν είχαμε και ένα μοσχαράκι, ε!» Το αγόρι πάλι χάθηκε για 2-3 μέρες. Πού πήγε, μόνο αυτό ήξερε. Στο τέλος έφερε και ένα μοσχαράκι. «Και μοσχαράκι έχουμε πια, μητέρα!» «Αχ, γιέ μου, καλά που το έκανες, καλά έκανες! Δεν μπορείς να φέρεις και τη μάνα του! Μοσχαράκι χωρίς μάνα δεν γίνεται!» Το αγόρι δεν ήθελε και πολλά παρακάλια. Βγήκε από το σπίτι και χάθηκε για μια εβδομάδα. Στο τέλος έφερε και μια αγελάδα. «Να τη, μητέρα! Καλώς το γιο μου, καλά έκανες! Η αγελάδα είναι όμορφη πολύ! Όμως, αν μπορούσες να φέρεις και τον αδερφό της το βόδι να έχει παρέα, θα ήταν καλύτερα!» Το αγόρι πήγε και για το βόδι. Το βρήκε και το έκλεψε. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε τύχει. Οι άνθρωποι που είχαν καταλάβει πως κάποιος τους είχε κλέψει την αγελάδα είχαν αρχίσει να την ψάχνουν. Εκεί στον κάμπο συνάντησαν το αγόρι με το βόδι. «Πού το πας το ζώο, παλικάρι?» τον ρώτησαν. «Είχε μπει στο χωράφι μου και τώρα το πάω να το κλείσω στο στάβλο». «Ποιο είναι το χωράφι σου?» «Να, εκεί δά, εκεί δά». «Για περίμενε, για περίμενε!» Τον περικύκλωσαν οι χωρικοί που έψαχνα την αγελάδα. «Εσύ από το χωριό μας δεν είσαι. Από πού είσαι? Εσύ πρέπει να έκλεψες την αγελάδα». Τον έπιασαν οι χωρικοί και του έδεσαν γερά τα χέρια να μην φύγει. Ύστερα κινήσανε μαζί του για να τους δείξει ποιο είναι το χωριό του και ποιανού παιδί ήταν. Αφού περπάτησαν πολύ και το αγόρι προσπάθησε να τους ξεγελάσει, στο τέλος τους πήγε στο σπίτι του. Ύστερα μπήκαν στην αυλή του. Εκεί μαζεύτηκαν και όλοι οι χωριανοί του και άρχισαν να ψάχνουν στο στάβλο, στο κοτέτσι, σε κάθε γωνιά. Βρήκαν την αγελάδα και το μοσχάρι, τον κόκορα με την κότα, ακόμα και το αυγό βρήκαν. Αποφάσισαν να πάνε τον κλέφτη στη φυλακή. «Περιμένετε», φώναξε το αγόρι. «Έχω μια τελευταία επιθυμία. Θέλω να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδώ. Μητέρα, βγες έξω. Γεια σου και αντίο. Δεν θα γυρίσω πίσω σύντομα». Η μητέρα του κλαίγοντας το αγκάλιασε και έκανε να τον φιλήσει. Το παλικάρι φώναξε. «Περίμενε, μάνα, να σε φιλήσω στο στόμα». Τότε το αγόρι της έκοψε τη γλώσσα και της είπε: «Αυτή είναι η αμοιβή σου, μητέρα, για το επάγγελμα που μου μάθες». Thank you.
Από τη Βουλγαρία πάμε σε ένα παραμύθι ελληνικό που μας μιλάει για μια σχέση εξαγχιστίας, τη σχέση νύφης, πεθεράς και γιου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παλικάρι και είχε μια μάνα μοναχά. Ο πατέρας του ήταν αποθαμένος. Το παλικάρι αγάπα πολύ τη μάνα του που τον μεγάλωσε, τον ξεγραμμάτεψε και τον έκανε πια σωστόν άνθρωπο. Ήρθε το παλικάρι, παγαίνει πέρα, κάθονταν ένα χρόνο, κάθονταν δυο, αμ τη μάνα του δεν την ξέχασε και της έστελνε σήμερα ένα μετζίτι, ταχιά ένα, την άλλη αλεύρι, πια ό,τι μπορούσε. Άμα τελείωσαν τα 3 χρόνια, ήρθε στη μάνα του. Πηγαίνει μια, πηγαίνει άλλη και τον επροξενούσαν να πάρει μια γειτόνισσα. Να την πάρεις και να δεις πως θα αγαπά τη μάνα σου. Θα φυσά να καθίσει, έχει σπίτι καινούριο, πρίκα, τι να σε πω πια, πολύ βαριά. Δε θέλω εγώ, έλεγε το παλικάρι. Δε θέλω εγώ να έχει σπίτια καινούργια και πρίκες βαριές. Εγώ θέλω να αγαπά τη μάνα μου για να ταχιά σαν να πηγαίνω πέρα, μην τη διώξει και γυρίσει μες στις στράτες. Μοναχά να την έχει σαν τα μάτια της τα δυο. Τι σε νοιάζει σένα, λέγανε οι προξενήτρες. Κοινή θα την αγαπά, θα την καλολογιάζει, θα την έχει πια σαν μάνα. Είχαν δεν είχαν, τον ξεμιάλισαν. Την πήρε. Παντρεύτηκαν δα, κάναν τους γάμους. Θέλησε πάλι το παλικάρι να παγαίνει πέρα. Παίρνει τη μάνα του, την πάει στο σπίτι και λέγει της γυναίκας του. Εγώ γυναίκα θα παγαίνω και τη μάνα μου θα την αφήνω στα χέρια σου. Και να μην μάθω πως την εκακολόγησες καμιά μέρα. Πάγει το παιδί πέρα και άφηκε τη μάνα του στη γυναίκα του. Η γυναίκα του βαρέθηκε να κάθονται να τρώνε έτοιμα. Τι να κάνει, μάζοξε απούλες τις γειτόνισσες αυγά και παίρνει και μια καλάθα, τη γεμίζει άχυρο και βάζει τα αυγά μέσα στην καλάθα να πλακώνει πεθερά της τα αυγά. Κάθονταν η γριά, τα πλάκωνε, αλλά έσπασε και πήγαινε η νύφη της και της έδινε ψωμί. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ήρθε ο γιος της από πέρα. Ρώτησε δά τη γυναίκα του «Πού είναι η μάνα μου?» Η γυναίκα του τα χρειάστηκε. «Αμ, ξέρω εγώ, τι έγινε, αμ, ξέρω εγώ. Να, πέθανε». Το παιδί το πίστεψε. Μια μέρα πάει να βγάλει του μουλαριού τάχυρο. Είδε μια καλάθα, λογιάζει «Τι να δεις». Η μάνα του και πλακώνει αυγά. Τη βγάζει όξο, την παστρεύει απ' τάχυρο και τα σπασμένα τα αυγά, σκόνεται και μια και δυο στο δεσπότη. Δεν εμίληξε τίποτα να πει της γυναίκας του. Πάει στο δεσπότη. «Δάσκαλε», λέγει, «είχα μια μάνα και την άφηκα να πάγω πέρα και η γυναίκα μου την έβαλε και πλάκωσε αυγά. Το λοιπόν θα τη χωρίσω». «Τι χώρισε δα αυτήνα». Πήγαν πάλι και τον εξαναπροξενούσαν σε μια άλλη. «Να την πάρεις», λέγει, «να την πάρεις αυτήνα να ειδείς πως θα ανάχει τη μάνα σου. Όχι σαν την άλλη ναι, που την έβανε γριά να πλακώνει αυγά». Με τα πολλά, με τα λίγα, τον κατάφεραν και την πήρε. Άμα τελειώσαν οι γάμοι, θέλησε να φύγει πέρα και την παράγγειλε σαν την πρώτη να λογιάζει τη μάνα του καλά. Πάγει το παιδί. Η γυναίκα του, ύστερα από λίγες μέρες, είπε της πεθεράς της «Σίγρια, γιατί να τρως έτοιμα. Άιντε να σε κάνω εγώ ένα τροβαδάκι να πηγαίνεις στο σχολείο να μαθαίνεις γράμματα». Η γριά πήγαινε στο σχολείο. Μια μέρα, 2 μέρες, πήγαινε κάνα 2 εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα ήρθε και ο γιος της από πέρα. Ρώτησε τη γυναίκα του πού είναι η μάνα του. «Αμ, δεν ξέρεις κάποιο άντρα μου που έπεσε κάτω από τη σκάλα και σκοτώθηκε». Το παιδί το πίστεψε. Μια μέρα κάθονταν στον καφενέ. Κι που πίνε τον καφέ του, βγαίναν τα μωρά από το σκολιό. Λόγιαζε τα μωρά, είδε και μια γριά με το τροβαδάκι. Πάει κοντά, τι να δεις, η μάνα του. Μάνι, παίρνει τον τροβά από τον ώμο της, την πάει στο σπίτι της γυναίκας. Η γυναίκα του τα χρειάστηκε.
Εκείνος, χωρίς να πει τίποτα, πάει πάλι στο δεσπότη. Τη χωρίζει. Άμα τη χώρισε, πιάσαν πάλι και τον προξενούσαν να πάρει μια χείρα. Τον ξεμιάλισαν πάλι, την πήρε. Την πήρε, κάμαν γάμο, ήρθε πάλι ο καιρός να πάει πέρα. Πιάνει πάλι, καθοδηγεί τη γυναίκα του, να καλολογιάζει τη μάνα του. Άμα ήρθε ο καιρός, πάγει πέρα. Η γυναίκα του την είπε μια μέρα, «Σιγριά, τι κάθεσαι, άντε να πας απάνω, όξω από το χωριό, που κάθονται τσιγκάνοι και κάναν πέταλα και παίζαν λύρα, να μάθεις κι εσύ για πέταλα να κάνεις, για να μάθεις να παίζεις και λύρα». Η γρία η καημένη, ήθελε δεν ήθελε, πήγε. Κάθονταν κάνα δυο μήνες κοντά στους τσιγκάνους, έμαθε και έπαιζε τη λύρα καλύτερα και από μας τώρα. Άμα τελείωσαν οι δύο οι μήνες, πήρε τη λύρα της, γύριζε μες στους δρόμους και έπαιζε και της δίναν ψωμί και έτρωγε. Ήρθε δά ο γιος της. Εκεί που διέβαινε μες στο δρόμο, είδε μια κουβάρα μωρά. Λογιάζει, βλέπει μια γριά και έπαιζε μια λύρα και τραγούδα. «Η νύφη μια, η νύφη μ' έβαλε αυγά για να πλακώνω, γύρι, γύρι, γύρι. Η άλλη στο σκολιό για να πηγαίνω, γύρι, γύρι, γύρι. Η άλλη με έβαλε τη λύρα για να μ' δω, γυρ, γυρ, γυρ». Το παλικάρι, άμα είδε τη μάνα του, την πήρε από το χέρι και την πήγε σε ένα άλλο σπίτι. Χώρισε πάλι τη γυναίκα του και κάθονταν μαζί με τη μάνα του και δεν επαντρεύτηκε ποτέ. Στο γυαλό ή στον αθέρα. Στο γυαλό θε να βραχούμε, στο βουνό θε να χαθούμε. Στο γυαλό θε να βραχούμε, στο βουνό θε να χαθούμε. Ας τα μαλλού και πιο πέρα. Πέρα, 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 ίσα με την προεσπέρα. Πέρα, 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 ίσα με την προεσπέρα. Πέρα στο πλάι φέρα, έχασα μια μπουσουνιέρα. Φυσαγέρα, φυσαγέρα, για να βρω τη μπουσουνιέρα. Φυσαγέρα, φυσαγέρα, για να βρω τη μπουσουνιέρα. Δίχως λύρα και βιολί. Πώς χορεύουν οι γατάροι, δίχως έλα και σαμάρι. Πώς χορεύουν οι γατάροι, δίχως έλα και σαμάρι. Νάτος και έρχεται από πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα.
Δώσ' του, δώσ' του να ανεμίσει και ο χώρος να νοστιμήσει. Δώσ' του, δώσ' του να ανεμίσει και ο χώρος να νοστιμήσει. Και από τη Λέσβο και την Πεθερά που πλάκωνα αυγά και πήγαινε στο σχολείο, πάμε σε μια ιστορία από την Αφρική. Μια ιστορία για μια κόρη και έναν πατέρα. Ελεάνα. Μια φορά και έναν καιρό, πάνω στα χρυσά τα χώματα της Αφρικής, ζούσε ένας άντρας, ο Σουαρέ. Ο Σουαρέ ζούσε με τη γυναίκα του, σε μια μικρή καλύβα. Δικά τους παιδιά δεν είχανε, μονάχα η γυναίκα του είχε μια κόρη. Μια κόρη που καλιά ανάλυπε που λένε. Γιατί ήταν αυτή σαν την οχιά φαρμακερή και δεν έχανε την ευκαιρία να φαρμακώνει τον καημένο το Σουαρέ. Ένα βράδυ κάθονταν αυτοί γύρω από την τάβλα και ρούφαγαν το χυλό τους. Γυρνάει αυτή η κόρη η κακιά και του λέει «Πώς τη ρουφάς έτσι μωρέ τη σούπα σου καημένε? Μα και τα σκουλίκια που σέρνονται στη γη από σένανε πιο βασιλιάδες είναι». Τ' άκουσε αυτό το πράμα ο Σουαρέ και ένιωσε αυτός, λέει, το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι του και να χτυπάνε τα μηνύγκια του. Δίνει μια και γυρνάει ανάποδα την τάβλα και άλλη μια και πετάγε τόξο από την καλύβα. Μέσα στη νύχτα έπεσε στα γόνατα και σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε «Αχ μωρέ ουρανέ, αχ πόσο θα ήθελα να είχα μια κόρη όλο δική μου, να μου ζεσταίνει την καρδιά μου και τα μέσα μου. Κι εγώ τορκίζομαι πως θα την έχω πάντοτε παντοτινά για πάντα πάνω στην καρδιά μου». Τα λόγια αυτά του Σουαρέ τ' άκουσε ο γέρος του χωριού. Ένας γέρος που είχε τα μαλλιά του άσπρα σαν τον μπαμπάκι. Πλησίασε και ακούμπησε το χέρι του πάνω στον ώμο του Σουαρέ και του είπε «Για να βρεις τη θυγατέρα που λαχταράς, να τραβήξεις κατά εκεί που βγαίνει ο ήλιος, σαν θα βρεις τους τρεις τους φήνικες, θα πέσεις στα γόνατα να ψάξεις μια τρύπα. Εκείνη η τρύπα θα σε πάει στον κάτω κόσμο. Εκεί θα σου δώσουνε τούτο που λαχταράς. Μια θυγατέρα όλη δική σου». Ο Σουαρέ, να ακούσει τούτον δω το λόγο, πετάχτηκε απάνω. Πήγε στο σπιτικό του στο καλύβι του, ζώστηκε τη ματσέτα του και τράβηξε κατά εκεί που ξέρε πως έβγαινε ο ήλιος. Έφτασε την ώρα που ο ήλιος αχνοφαίνονταν πίσω από τα βουνά. Έφτασε την ώρα εκείνη μπροστά στη μεγάλη ζούγκλα. Τράβηξε τη ματσέτα του και άρχισε να κόβει τα δέντρα και να περνάει, να κόβει και να περνάει, να κόβει και να περνάει. Όσο να βγει στην άλλη άκρη της ζούγκλας, ο ήλιος είχε πέσει πίσω από τα βουνά και είχε έρθει νύχτα βαθιά. Και ο Σουαρέ αποκαμωμένος έπεσε και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα, σαν άνοιξε εκείνο τα μάτια του, είδε ο μπρος του τον ήλιο να τον εχαιρετά και μπροστά στον ήλιο είδε τους τρεις φήνικες να χνίζουνε. Πετάχτηκε εκείνο πάνω. Έτρεξε στα τρία τα δέντρα από κάτω, έπεσε στα γόνατα και έψαξε να βρει εκείνη την τρύπα που του είχε τάξει ο γέρος. Λίγο πιο εκεί στα ξερόχορτα, είδε αυτός κάτι να κουνεί και να σέρνει. Πλησιάζει και ανοίγει με τα δυο του χέρια τα χόρτα να ειδεί και τι να ειδεί. Ήτανε, λέει, εκεί πάνω στο χώμα, μια χελώνα. Και σέρνουνταν. Και έτσι όπως σέρνουνταν η χελώνα, ξεφανέρωνε κάτω από την κοιλιά της την τρούπα. Ο Σουαρέ έχωσε τα δυο του χέρια μες στην τρούπα και άρχισε να σέρνει και να τραβάει το κορμί του.
Τράβαγε και έσερνε και τράβαγε και έσερνε, ώσπου μπήκε μέχρι τη μέση μες στην τρούπα. Και μια στιγμή εκείνη η τρούπα, λέει, άρχισε να κουνιέται. Να κουνιέται και να τον ερουφά, λες κι ήταν λαιμός και τον κατάπινε. Κι έπεσε ο Σουαρέ. Έπεσε πάνω σε ένα πάτωμα που ήταν αλλιώτικο πολύ. Σηκώθηκε. Γύρισε εκεί γύρω του να δει. Πίσα σκοτάδι. Έστησε αυτή να ακούσει. Τίποτα. «Έτσι θα είναι οι νεκροί», μουρμούρισε. «Ούτε να κοιτούν, ούτε και να ακούν». Αλλά ήταν εκεί κάτω και ο αέρας αλλιώτικος. Έκανε ο Σουαρέ να ανοίξει το βήμα του και ήταν ο αέρας πυκτός σαν τα νερά του βάλτου. Τράβηξε εκείνος τη ματσέτα και άρχισε να κόβει τον αέρα και να περνάει, να κόβει και να περνάει, ώσπου έφτασε ομπρός σε μια πόρτα ψηλή, μια πορτάρα. Την άνοιξε ο Σουαρέ και βρέθηκε τώρα αυτός σε έναν άλλο διάδρομο. Ήτανε ομπρός του ένας ποταμός και έσερνε τα νερά του μαύρα. Ίσα που γύρισε να κοιτάξει γύρω του και νιώθει τώρα αυτός πάνω στον ώμο του ένα δάχτυλο να τον χτυπά. Γυρνά και βλέπει μια γριά. Μια γριά σαν τη σταφίδα ζαρωμένη. Απλώνει αυτή το χέρι της και του δείχνει μια βάρκα στην άκρη του ποταμού. Κατάλαβε ο Σουαρέ. Πιάνει τη γριά, τη βάνει μέσα στη βάρκα, μπαίνει κι αυτός και άρχισε να τραβάει κουπί. Μα τι να δει. Κοίνα τα νερά του ποταμού δεν ήταν μαύρα. Δεν ήταν νερά αυτά μόνο, ήταν αίμα. Αίμα που απάνω του έσερνε χέρια και κεφάλια και πόδια ανθρωπινά. Κάποια στιγμή νιώθει αυτός πάλι τη γριά να τον σκουντά και του δείχνει εκείνη να αφήσει τη βάρκα στην άκρη. Κατεβαίνουνε και τον επάει στην καλύβα της. Που καλύβα αυτή δεν ήτανε. Ένα χρέπι ήτανε. Πέτρα πάνω στην πέτρα δεν είχε απομείνει. Τον εβάνει μέσα στην καλύβα, του στρώνει το τραπέζι και τον εκερνά, λέει, ένα κουνουπίδι. Και αρχίνησε τώρα ο Σουαρέ να της λέει τον καημό του. «Γριά, μια θυγατέρα λαχταρό να μου ζεσταίνει την καρδιά μου και τα μέσα μου, από σένα ναι θα την εζητήσω να μου την εδώσεις». Η γριά τον κοίταξε από πάνω ως κάτω και λέει «Καλός είσαι, καλός, μα για να σου δώσω τη θυγατέρα που λαχταράς πρέπει να δω αν έχεις την αξία της. Θα κάτσεις μαζί μου μια βδομάδα και αν κάνεις όλα όσα σου πω, θα γίνει το θέλημά σου». Και έκατσε ο Σουαρέ. Τόσο δρόμο είχε κάνει. Έκατσε και τι δεν τον έβαλε εκείνη η γριά. Τον έβαλε να της καθαρίσει το σπίτι της, να της φτιάξει τη σκεπή της καινούρια. Τον έβαλε να φτιάξει και το φράχτη γύρω γύρω, τον έβαλε να της φτιάξει και ένα γιοφύρι, να περνάει τον ποταμό μονάχη της, να μην έχει ανάγκη από κανέναν. Και πέρασε μια βδομάδα καιρός και βρέθηκαν πάλι οι δυο τους σε εκείνο το τραπέζι να τρώνε ένα κουνουπίδι. Γυρνάει η γριά και του λέει «Καλός είσαι, Σουαρέ, θα την έχεις τη θυγατέρα σου. Μονάχα να ένα τελευταίο πράμα θέλω από σένα. Θέλω, μωρέ παιδί μου, να μου πλύνεις την πλάτη μου». Και κατεβάζει εκείνη η γριά το ρούχο που φορούσε και ξεφανέρωσε την πλάτη της. Και τι δεν είχε εκείνη πλάτη απάνω. Δύο δάχτυλα βρωμιά ανάμεσα στις ρητίδες που είχε. Κι είχε και ψήρες και τσιμπούρια και ψήλους που έκοβαν βόλτες από το λαιμό ως χαμηλά στη μέση. Αλλά Σουαρέ, τι να κάνει, την καθάρισε καλά. Σηκώθηκε η γριά και πήγε στο βάθος εκεί της καλύβας. Δεν πέρασε ώρα πολύ και γύρισε αυτή και κρατούσε στα χέρια της μέσα ένα πανί.
και μέσα κάτι της είχε τυλιγμένο. Και όπως έρχονταν στο σουαρέ, το κρατούσε αγκαλιά και του γέλαγε και του μίλαγε και το ταχτάριζε και άπλωσε ο σουαρέ τα χέρια του να πάρει δά την κόρη του στην αγκάλι του και αυτός του το δίνει η γριά, το παίρνει αυτός, ανοίγει το πανί. Αλλά τι να δει. Έναν ανανά είχε τυλιγμένο η γριά μες στο πανί. Μα γριά, ανανά. Ανανά, ανανά. Θα τον πάρεις, θα τον πας στο σπίτι σου. Θα βάλεις τη χύτρα πάνω στη φωτιά και μέσα το νεράκι να είναι χλιαρό. Θα βάλεις μέσα τον ανανά, θα κλείσεις το καπάκι και νιά σου. Και ο σουαρέ ξεκίνησε με τον ανανά στην αγκαλιά. Και ανέβηκε στον κόσμο τον απάνω και έφτασε στο σπίτι του την ίδια τη νύχτα. Έβαλε κατά πως του είπε η γριά μια χύτρα πάνω στη φωτιά και λίγο νεράκι μέσα να είναι χλιαρό, ακούμπησε τον ανανά και κλείσε το καπάκι. Την άλλη μέρα το πρωί τον ξύπνησαν οι φωνές της γυναίκας του. «Τρέξε άντρα μου να δεις, τρέξε άντρα μου να δεις τι έχει μέσα η χύτρα μας». «Α, ο ανανάς», λέει ο σουαρέ, πετάχτηκε πάνω, πάει πάνω από τη χύτρα και κοιτά. Και τι να δει. Ήτανε, λέει, εκεί μέσα ένα κοριτσάκι σαν σοκολατάκι. Ήτανε, λέει, τα μάτια της σαν της γαζέλας γραμμωτά. Κι ήτανε τα μαλάκια της μαλακά και σγουρά σαν συννεφάκια κι ας είχανε το χρώμα το ευαίνινο. Εφούα την έβγαλε την κόρη του ο σουαρέ. Κι ήταν η εφούα η χαρά του πατέρα της, να γυρνάει αυτός ολοκάμωτος από τη μέρα στα χωράφια και να ακούει την κόρη του να γελάει και να παίζει και να του τραγουδά. Κι όλοι την αγαπούσαν την εφούα, όλοι την είχαν στην καρδιά τους, όλοι. Εξών από την κόρη της γυναίκας του σουαρέ. Και μια μέρα που λείπαν οι γονέοι του στα χωράφια, γύρισε εκείνη η κόρη και της λέει «Δεν είσαι κόρη τους εσύ». «Εσύ είσαι μια ξένη, μόνο να πας από εκεί που ήρθες». Και η εφούα τίποτα δεν είπε. Πήγε μέσα και έβγαλε τα ρούχα της και τυλίχτηκε με εκείνο το πανί που είχε τυλίξει μια φορά η γριά τον ανανά και τράβηξε κατά τη ζούγκλα. Ο σουαρέ τώρα ήταν στο χωράφι γιατί όπως έσκαφτε ένιωσε αυτός πάνω στο στήθος του ένα κάψιμο και κάτι λογχίσματα να τον ετρυπούνε και το κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγε στο σπίτι του, στο καλύβι του, να δει την κόρη της γυναίκας του να του λέει πως την έδιωξε την εφούα, πως της είπε να πάει από εκεί που ήρθε και τόνιωσε αυτός πως αν η εφούα γύρναγε στον κάτω κόσμο δεν θα την ξανάβλεπε την κόρη του ποτέ. Ζώστηκε τη ματσέτα. Για πότε μπήκε μέσα στη ζούγκλα και την επέρασε, για πότε έφτασε μπροστά στους τρεις τους φοίνικες και έπεσε στα γόνατα να ψάχνει αυτό στην τρύπα. Ως που είδε μέσα στα χόρτα τα ξερά εκείνο το πανί που είχε τυλίξει η γριά τον ανανά. Πλησίασε και μέριασε τα χορτάρια και είδε μπρος του τον ανανά. Μονάχα τα μαλάκια της κόρης του δεν είχαν γίνει ακόμα ανανάς. Σήκωσε εκείνος την εφούα στην αγκαλιά του και άρχισε να κλαίει και να μυρολογά. Έσφιγγε τον ανανά πάνω στο στήθος του και τα δάκρυα που τρέχανε ποτάμια από τα μάτια του στα μάγουλα ως το λαιμό και καμιλά κάτω στο στήθος βρέχανε εκείνα τα μαλάκια της εφούας γουρά και μαλακά σα συννεφάκια. Βρέχανε τις τρίχες πάνω στο στήθος του. Και σαν πέρασε πια ο καιρός και αλαφρώσανε τα μάτια του από τα δάκρυα. Έκανε ο ναό σουαρέ να αφήσει τον ανανά και να συνεχίσει τη ζωή του. Μα έτσι όπως ξεκόλλησε εκείνο το φρούτο από το στήθος του, είδε ότι τα μαλάκια της εφούα που πότιζαν τα δάκρυά του είχαν βγάλει ρίζες και είχαν φυτρώσει απάνω εκεί στο στήθος και του ζεσταίναν την καρδιά του και τα μέσα του. Και όταν λέει εκείνος τα τραβούσε,
ένιωθε εκείνο το κάψιμο και εκείνο το λόγχισμα, όπως τότε στο χωράφι που τόνιωσε ότι την έχασε. Και ο Σουαρέ γύρισε πίσω στο σπίτι του και έδιωξε τη γυναίκα του και την κακιά την κόρη της. Μα ξαναπαντεύτηκε αυτός και έκαμε παιδιά πολλά, έκαμε κόρες, έκαμε και γιους. Και οι γιοι του, σαν μεγαλώναν και γινόντουσαν άντρες, είχανε κι αυτοί τρίχες στο στήθος. Και οι γιοι των γιών του και των γιών του οι γιοι, ως και τα σήμερα. Όλοι οι άντρες γι' αυτό έχουνε τρίχες στο στήθος. Γιατί κουβαλούνε τον όρκο του Σουαρέ, ότι θα έχει την κόρη του παντοτινά για πάντα πάνω στην καρδιά του. Αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα, αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα, ουε. Αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα, αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα. Αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα, αλάλα, αλάλα σαν μπογγέλα, ουε. Και με αυτή την υπέροχη ιστορία από την Αφρική σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη 22 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με παραμύθια και παραλλαγές τους από διαφορετικούς πολιτισμούς, μιας και στις 21 του Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Μέχρι τότε, όσο αυτοί θα ζουν καλά, εσείς να ζείτε καλύτερα. I'll eat you, 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 I